Πάμε λοιπόν σε μια τηλεοπτική αποκάλυψη η οποία αφορά στο μέλλον του My Style Rocks. Mm-hmm. Και βέβαια εμείς εδώ το είχαμε πει εδώ και πολύ καιρό το πόσο πολύ αγαπάει η Ατσούν Media και ο Ατσούν συγκεκριμένα την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Και είχαμε πει μάλιστα ότι αν το My Style Rocks τελικά πάει για τη δεύτερη σεζόν, που είναι δηλαδή από το Γενάρη και μετά, εφόσον η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου θα έχει γεννήσει, θα μπορεί να επιστρέψει στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και να είναι δηλαδή η παρουσιάστρια του σόου. Όμως, αυτό που είχαμε μάθει πριν από μερικές εβδομάδες ήταν ότι ο Sky ήθελε να βγάλει νωρίτερα αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή μπορεί να το έβγαζε και μέσα στο Γενάρη, γενικότερα για να αλλάξει λίγο την πορεία των πραγμάτων στην απογευματινή του ζώνη. Και εκεί λοιπόν είχαμε ακούσει ότι επρόκειτο να το κάνει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, που είναι ένα πρόσωπο με το οποίο ούτως ή άλλως ο σταθμός αυτή τη στιγμή έχει, όπως το λες ακριβώς, ένα ενεργό συμβόλαιο. Μαθαίνουμε λοιπόν όμως ότι επιμένουν στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ότι μπορούν. Θα έχει γεννήσει μέχρι τότε. Βεβαίως, θα έχει γεννήσει και θα μπορεί να επανέλθει κανονικά στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και ο Ατσούν συγκεκριμένα. Το My Style Rocks πάει βεβαίως για το δεύτερο μέρος της σεζόν, αρκεί οι πολιτικές εξελίξεις να το επιτρέψουν. Αφήνω δηλαδή και ένα μικρό αστερίσκο, γιατί αν δούμε ξαφνικά ότι υπάρχει μια έντονη προεκλογική περίοδος προκήρυξη εκλογών για τον Μάρτιο, για παράδειγμα. Καταλαβαίνουμε ότι συζητάμε τώρα μπορεί να μην ισχύει. Πρώτη το φορά ρεπορτάζ. Πολιτικές εξελίξεις να γίνουν. Πρώτη φορά. Πώς θα το πω, βρε παιδάκι, όχι, το λέω κάπως κόψα την προεκλογική περίοδο. Για να μην βγει το My Style Rocks με την Κωνσταντίνα. Ακριβώς αυτό λέω. Γιάννη. Το ωραίο αυτό. Θα σε ρωτήσω κάτι από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου και την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Ποια θα προτιμούσε να τις παρουσιάσετε, μην πεις καμία από τις δύο πια και εσύ όλες τις βρίσκεις. Προφανώς η Ηλιάνα είναι πιο. Μου είναι λίγο πιο οικία, αλλά νομίζω και ότι οι δυο ανήκουν σε μια χωρία ή κάθε μια με το. Έτσι, απλά όμορφες, χωρίς να έχουν το ταπεραμέντο της παρουσίασης. Η Ηλιάνα έχει κάτι παραπάνω από την άλλη που τη θεωρώ ότι κινείται στο φάσμα του ανύπαρκτου. Ναι, εντάξει, ένα φορμάτι είναι όμως, έτσι, δεν είναι κάτι δύσκολο, δηλαδή δεν είναι κάτι ρε, που... η τηλεόραση είναι δύσκολη, ακόμα και να κάθεσαι και να λες καλημέρα σας. Για να έχεις την οικειότητα και την αξιοπιστία να το απευθύνεις στον κόσμο. Πρέπει να βγαίνει από μέσα και αυτό το από μέσα ελέγχεται. Γιατί μπορεί να είναι στημένη πόζα, στην αρχή ωραία, καλοφωτισμένη. Αυτό σε λίγο σε ξερνάει το ίδιο το μέσο και ο κόσμος δεν τρώει πλέον το παραμύθι. Ευχαριστώ. Πω καλά. Έμα τώρα. Έμα τώρα. Θα κάτσουμε να αγιοποιήσουμε πράγματα. Όχι αγιοποιήσουμε. Λάθος το αγιοποιώ. Ωρεοποιήσουμε. Τα μη ωραία, τα άσχημα. Να σε χαλαρώσω με το υπέροχο αυτό που φοράς μποντοκαφέ που σου πάει. Έτσι, φανταστικά. Έτσι, τώρα το τοποθετείς. Το ισιώνεις. Το σου έρχεται που είσαι κουκλός, είμαι πάμε σε ένα φίλο σου. Σε ένα κολλητό σου. Είμαι μανεκέν, υποθέτω ποιο είναι το επόμενό μας θέμα. Και αυτός ήταν μανεκέν. Γιατί είμαι μανεκέν. Και αυτός ήταν. Και κολλητός.